πώς θα συνεχίσουμε. Πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Θέλω να σταθούμε λίγο σε μία κίνηση με πρωταγωνιστές μαθητές δημοτικού στο Τιμπάκι και συγκεκριμένα σε μία δράση η οποία εξελίχθηκε στην παραλία του Κόκκινου Πύργου. Θα φιλοξενήσουμε την κυρία Ηρώα Λάμπεϊ, η οποία είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την ΑΕΦΟΡΑ Ανάπτυξη. Να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Χρόνια πολλά, κυρία Λάμπεϊ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. 500 κιλά απορρίμματα μάζεψαν εθελοντές, μαθητές, μικρά παιδιά από την παραλία του Κόκκινου Πύργου. Από τη μία έχουμε μία δράση πρωτοβουλία με θετικό πρόσημο και από την άλλη έχουμε και ένα προβληματισμό. 500 κιλά απορρίμματα. Πράγματι, δουλέψαμε στην παραλία του Κόκκινου Πύργου για 2 μέρες. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από το 2ο και από το 3ο Δημοτικό του Μπακίου μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Βρήκαμε πολλά απορρίμματα γιατί ο Δήμος ακόμα δεν έχει μπει να καθαρίσει τις παραλίες όπως συνήθως γίνεται πριν ανοίξει η τουριστική περίοδος. Βέβαια είναι μεγάλο το νούμερο, αυτό όμως δημιουργεί και μεγάλο προβληματισμό και αφορμή για πολλή συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό, μας έδωσαν μεγάλη χαρά έτσι, και κουράγιο και αισθάνθηκαν και αυτοί πολύ χαρούμενοι που καθάρισαν την παραλία του χωριού τους και που θα την επισκεφτούν το καλοκαίρι και θα την απολαύσουν καθαρή. Είναι μεγάλο το νούμερο και είναι και πολλές οι πηγές. Οι πηγές μπορεί να είναι από τα κοντινά θερμοκήπια, οπότε έχουμε τον γεωργικό τομέα. Βέβαια, πάρα πολλά απορρίμματα τα οποία αφήνουμε εμείς οι ίδιοι οι επισκέπτες στις παραλίες, τα οποία συζητάμε. Βρήκαμε απορρίμματα με ημερομηνίες παραγωγής του 2005, του 2010 και εξετάζουμε τις ετικέτες και συζητάμε με τα παιδιά πώς ένα σκουπίδι, ειδικά τα πλαστικά, επιβιώνει τόσα χρόνια στην παραλία. Οπότε ήταν μια δράση που συνδύαζε έτσι, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Και βέβαια τον καθαρισμό τον ίδιο, το να έχουμε παραλίες καθαρές. Πώς αντιλαμβάνονται λίγο την μόλυνση του περιβάλλοντος και όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία μαζεύουν με τα ίδια τους τα χέρια μικρά παιδιά, η νέα γενιά? Είναι σημαντικό στους καθαρισμούς. Οι καθαρισμοί αυτοί δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων που έχουμε στη χώρα μας. Αλλά είναι σημαντικό το βιωματικό κομμάτι, το εμπειρικό κομμάτι στην όλη διαδικασία. Ότι τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία, μαζεύουν τα ίδια τα απορρίμματα, σκέφτονται ότι την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί τα ίδια να έχουν πετάξει κάποιο μπουκάλι ή οι γονείς τους γυρίζουν στο σπίτι, συζητάνε γι' αυτό. Οπότε είναι, θα έλεγα, πολύ ευαισθητοποιημένα η νέα γενιά, οι τάξεις του Δημοτικού με τις οποίες δουλέψαμε και πιστεύουμε πολύ σε αυτά, ότι όχι μόνο δρούν για το περιβάλλον, αλλά μιλούν γι' αυτό στο περιβάλλον τους, μιλούν στους συνομιλίκους τους, μιλούν στους γονείς τους και τους ευαισθητοποιούν παραπάνω για το θέμα, το οποίο είναι βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο, τα πλαστικά στις παραλίες. Είχα πριν μια συζήτηση για τον τουρισμό. Ακριβώς. Ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής δραστηριότητας βέβαια βασίζεται στις καθαρές μας παραλίες, οπότε είναι κάτι που πρέπει να διαφυλάξουμε. Η νοοτροπία των Ελλήνων κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και καλύτερη ή χειρότερη, τι πιστεύετε? Δεν ξέρω πώς να σας απαντήσω διπλωματικά. Υπάρχουν πράγματα που βελτιώνουμε και υπάρχουν πράγματα που πάνε προς το χειρότερο. Για παράδειγμα, ο COVID μας έφερε πολύ πίσω, γιατί για λόγους υγιεινής αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ πλαστικό μίας χρήσης τα τελευταία 2 χρόνια και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκουμε πολλές μάσκες και γάντια πια στους καθαρισμούς, τα οποία ήταν άγνωστα πριν από 2 χρόνια. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, καθώς αφήνουμε την πανδημία πίσω και την χρήση αυτών των πλαστικών μίας χρήσης, ότι θα βελτιωθεί και η κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε ένα πολύ. Ένα τελευταίο, αν μπορώ να βέβαια, πω, εννοείται. Το πρόγραμμά μας χρηματοδοτείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, από το τοπικό πρόγραμμα Leader Αλίας και περιλαμβάνει δράσεις με 2 μεγάλες ομάδες, μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη μία και αλλοιείς που ψαρεύουν απολύματα από την άλλη
για τους επόμενους 6 μήνες θα μετέχουν σε μια πιλωτική δράση συλλογής απορριμμάτων και από εκεί θα βγουν και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για τη σύσταση των απορριμμάτων μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Αλάμπη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ένα μπράβο βέβαια σε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν και επιχειρούν να βάλουν στο κλίμα και στην οτροπία του εθελοντισμού και τις ξεχωριστές σχέσεις που πρέπει να έχουμε με το περιβάλλον μικρά παιδιά.